όπου εκεί να πιούμε ένα αναψυκτικό, να δροσιστούμε λίγο. Πέραν αυτού του χαιρετισμού, εμένα θα μου επιτρέψετε, επειδή έχω κάνει 45 χρόνια στην Ήπειρο, έχω δουλέψει και έχω ζήσει στην Ήπειρο, εκ των οποίων τα 30 τα έχω υπηρετήσει την Ομαρχία. Έχω μία ιδιαίτερη αδυναμία στο θεσμό του Νομάρχη και της Νομαρχίας και ήθελα σήμερα, επειδή λύγει και της Νομαρχίας η θητεία, μετά από ένας θεσμός, δηλαδή 180 ετών, τελειώνει και αυτή, ήθελα να απονείμω ένα αναμνηστικό στο θεσμό του Νομάρχη και της Νομαρχίας από ό,τι έμεινε και σε εμάς εδώ πάνω. Και το αναμνηστικό αυτό θα αποδοθεί βεβαίως στον αντινομάρχη που είναι παρόν, τον κύριο Δημήτρη Ντέρο, ο οποίος είναι και συμπτωματικά ευτυχία που παρίσταται αυτός, διότι και ο κύριος Ντέρνος επί 20 ετία που είναι στο νομό Φωκίδος αγωνίστηκε πάρα πολύ, είχε τον τομέα του μηχανικού εξοπλισμού και του καθαρισμού του οδικού δικτύου και προσέφερε πάρα πολλά στα ορεινά, διότι όπως ξέρετε τα ορεινά έχουν το πρόβλημα χειμώνα καλοκαίρι. Γιατί ο ίδιος δεν ήταν ορεινός, δεν είναι ορεινός, τα αγάπησε ιδιαίτερα και προσέφερε με τα μηχανήματα της Νομαρχίας και του Νομαρχιακού Ταμείου πάρα πολλά. Αγαπητέ Δημήτρη, θέλω να κρατήσει αυτό το αναμνηστικό. Όπως όλοι γνωρίζετε, ο τόπος μας έβγαζε ανέκαθεν πάρα πολλά προϊόντα, όλα τα γεωργικά και όλα τα κτηνοτροφικά προϊόντα. Βεβαίως έβγαζε και ήρωες. Σήμερα μας έχουν μείνει μονάχα οι ήρωες, γιατί ο άλλος ο κόσμος έφυγε και τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δεν μας έχει μείνει. Μας μείνανε οι ήρωες, ο Μακρυγιάννης και ο Αθανάσιος Διάκος. Να είστε καλά και να θυμόμαστε την Ομαχία πάντοτε, να είστε πάντα δυνατός και να είστε πάντα καλά. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με ευνηδιάζετε και συγκινησιακά και απρόσμενα. Δεν νομίζω ότι ο κάθε υπάλληλος όταν κάνει τη δουλειά για την οποία αμείβεται θα πρέπει να τυχαίνει και κάποιες ανταπόδοσες. Ωστόσο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το εκτιμήσουμε ιδιαίτερα. Να είσαστε καλά, να έχετε υγεία και σας εύχομαι το υπόλοιπο του καλοκαιριού να τα έχετε υγεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε και ένα...
αυτός ο Κούτουλας που το αγόρασε, μου είχε πει μητέρα, μετά εγώ πήγα στην Εθνική Βιβλιοθήκη, υπάρχει σαν αγωνιστής, Κωνσταντίνος Κούτουλας, υπάρχει στο βιβλίο του Καψάλη, ο οποίος είναι ο σημαντικός του αγωγήτη, και έχουμε και ένα συμβόλαιο του 1866, όπου ο Κωνσταντίνος Κούτουλας πουλάει στο γιο του, εκεί δεν ξέρω γιατί το αγόρι, γιατί του το δίνει και λέει ότι το έχει εξαγοράσει. Είναι μια ένδειξη, η μόνη γραπτή ένδειξη που έχουμε, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Τώρα πώς ήταν τα σπίτια αυτά. Αυτά είναι εντάξει, θα τα γράψουμε πιο έτσι, ομαλά στην εφημερίδα μας, πιο ωραία νούμερα. Λοιπόν, τα σπίτια της τουρκοκρατίας είχαν καλυμμένα χαρακτηριστικά. Ήταν πολύ μεγάλες. Δεν υπήρχαν μπαλκόνια στα σπίτια αυτά. Συνήθως είχαν αλόγια δίπλα, είχαν πλάγιες από πάνω, είχαν πολεμίστρες, συνήθως. Είχαν και τα παράθυρα ταξίδια από την Ιντάλια. Το πάνω το κάτω επικοινωνούσε από μέσα. Είχε και πόρτα, χρησιμοποιούσε για βίο τα ζώα. Και είχε ένα παραθυράκι μικρό που δεν μπορούσε να μπει άνθρωπο, α πούμε, για να λύνονται τα ζώα. Λοιπόν, με αυτά τα χαρακτηριστικά και με τα τοπογραφικά που υπάρχουν εκεί πέρα, φτιάξαμε ένα αντίγραφο του σπιτιού. Δεν τελειώσαμε, αρχίσαμε με αυτό. Πρέπει να κοιτάξουμε αν μπορούμε ή μας συμφέρει να εμπλακεί το κράτος κτλ. Τώρα αυτή τη στιγμή ρώτησα εγώ μια καθηγήτρια αρχαιολόγου του Παρασκευή Μαθητών, μου λέει αυτό δεν είναι το κηρυγμένο μνημείο, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Θα εμείς τώρα θα ψάξουμε εδώ αν μπορούμε να το ανακηρύξουμε και αν πρέπει, γιατί έχω και εγώ κάτι αρχαία σε ένα βιβλίο που τόσο μου δεν μου τα αφήνει, λέει θα τα πάω για το Αρχαιολογικό Μουσείο Λιδωρικίου. Και τα έχω 3 χρόνια σε διατηρήδα πληρώνω, μου λένε στα επόμενα 20 χρόνια θα τα πάρουν. Δεν ξέρω αν σας θέλει να ανακατευθεί το κράτος, δηλαδή, σε τελευταία ανάλυση. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ. Να τους δώσω άδεση να κάνω.